νέο πρότυπο ενίσχυσης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με αναβαθμισμένη ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, με προώθηση του οινοτουρισμού και άλλες τέτοιες χιλιοϋπομένες φράσεις που διατυπώνονται στο σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας αφορούν τα επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικών ομίλων για να βρουν διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαια, να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους, χωρίς πολλά ρίσκο. Δεν αφορά τους πολλούς, τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού. Όλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα κόμματα ομονοούν, στηρίζουν και δουλεύουν για αυτή την περιβόητη βιώσιμη και ανταγωνιστική τουριστική πολιτική που όπως είναι μόνο επαναλαμβάνω για τους λίγους. Η επιδίωξη της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ανισομερούς τουριστικής ανάπτυξης των περιφερειών είναι μόνο ως προσδοκία. Το μέγεθος του τουρισμού είναι χαρακτηριστικό της ανισόμετρης ανάπτυξης του καπιταλισμού, στην οποία ορισμένοι κλάδοι αυξάνονται αναλογικά περισσότερο από άλλους, στη βάση όμως της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτό προφανώς επηρεάζει και τις περιφέρειες. Η ανισόμετρη ανάπτυξη στον καπιταλισμό είναι κανόνας, είναι νομοτέλεια και όχι κάποιο λάθος, αστοχία, παράληψη ή ιδιαιτερότητα. Το μέγεθος του κλάδου του τουρισμού και ο προσανατολισμός του μακριά από την ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας για ξεκούραση και αναψυχή δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν προέκυψε. Είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και έχει σαφές ταξικό πρόσημο. Ο προσανατολισμός του κεφαλαίου στον κλάδο του τουρισμού καταφανέστατα επιφέρει υψηλή κερδοφορία στους μεγαλοξενοδόχους και σε βάρος των εργαζομένων που παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη δεν είδαν βελτίωση ούτε στο εισόδημά τους, ούτε στα δικαιώματά τους. Αυτή η αλματώδης ανάπτυξη δεν έφερε φθηνότερες και ποιοτικές διακοπές για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Πακτολώδης εκατομμυρίων ήρθε διαχρονικά στη χώρα μας. Τι να θυμηθούμε, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα πακέτα Delors, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, τα πολλά ΕΣΠΑ, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν γεφυρώθηκε το χάσμα της ανισομετρίας μεταξύ περιφερειών και κυρίως ανάμεσα στα κέρδη των λίγων και στα ψίχουλα των πολλών. Αντιθέτως, διευρύνθηκε το χάσμα, κάνοντας τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Ακούμε φράσεις χιλιοϋπομένες ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ότι ο τουρισμός είναι εθνική μας υπόθεση, ότι αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης που συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας και ούτω καθεξής. Τα ρεκόρ του τουρισμού που καταγράφονται όμως αφορούν τα κέρδη των λίγων, των μεγαλοξενοδόχων, των tour operator και όχι την ανάγκη του λαού, τις ανάγκες του λαού. Τα όσα προβλέπει το παρόν σχέδιο νόμου, όπως η επιστημονική παρακολούθηση των εξελίξεων τουριστικού τομέα, η σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, η σύσταση Συμβουλίου Ινοτουρισμού, η σύσταση παρατηρητηρίου για παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό Μεσόγειο, καθώς και η διασφάλιση διαλειτουργικότητας του δικτύου επικοινωνίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, αφορούν προσαρμογές της κρατικής μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πολιτικής, το είπε άλλωστε υφυπουργός στην τοποθέτησή της αρχικά, που διευκολύνει τις επιχειρηματικές επενδύσεις στον τουρισμό, απόλυτα εναρμονισμένη με τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιδιώξεων του ΣΕΤΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή οι περιφέρειες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και μάλιστα σε ρόλο dealer για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε γνωστή είναι η συμπεριφορά των περιφερειών μέσω των προγραμμάτων τουριστικής προβολής, όπου δίνουν υπέρογγες, παρασιτικές δαπάνες. Και θα σας φέρω το παράδειγμα της περιφέρειας Κρήτης, όπου μεταξύ άλλων δίνονται κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, χωρίς τα ποσά που δίνονται μέσω του ΕΣΠΑ. Γι' αυτό άλλωστε την χάνει και της αποδοχής ο κύριος Περιφερειάρχης των επιχειρηματικών ομίλων στην Κρήτη. Δεν έχουν λοιπόν αυτές οι
προσαρμογές που προβλέπει το νομοσχέδιο, ως κριτήριο την εξασφάλιση φθηνού ποιοτικού τουρισμού, τουρισμού αναψυχή για όλο το λαό, την εξασφάλιση ικανοποιητικών μισθών στους εργαζόμενους με αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και όχι γαλέρας, την επιβίωση των μικρών επαγγελματιών στον τουρισμό, επισητισμό, αλλά για να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, τα project των ομίλων σε περιοχές φυλέτα, με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και της τοπικής περιφερειακής διοίκησης και την απόφαση του εκάστοτε Υπουργού για τουριστική ανάπτυξη. Σε αυτόν τον στόχο προσβλέπει το παρόν νομοσχέδιο. Και τα άλλα κόμματα κινούνται στους ίδιους άξονες. Γι' αυτό και προσπαθούν να παρουσιάσουν τον τουρισμό με ουδέτερα χαρακτηριστικά, ως μια οικονομική δραστηριότητα που οι επιπτώσεις της έχουν το ίδιο αντίκτυπο, είτε είναι μεγαλοξενοδόχος, είτε είναι εργαζόμενος, είτε επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού. Δηλαδή το ζήτημα της τουριστικής πολιτικής αντιμετωπίζεται αυστηρά ως ζήτημα οικονομικής ανάπτυξης, ταυτιζόμενη αποκλειστικά με την κερδοφορία του κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον τομέα, υποβαθμίζοντας συνειδητά την κοινωνική διάσταση του τουρισμού, κατά συνέπεια και την υπονομεύει. Η επιδίωξη για την περιβόητη αύξηση θέσεων εργασίας αφορούν κυρίως εποχικές, ελαστικές και φθηνές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού, του επισητισμού και του εμπορίου. Ερώτημα. Γιατί όμως σήμερα υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών στις ξενοδοχειακές μονάδες? Εδώ δεν απαντάνε. Ή μάλλον απαντούν οι μεγαλοξενοδόχοι με απειλές, με τις ρήτρες πρόστιμα που φτάνουν και τα 5.000 ευρώ για όποιον εργαζόμενο τολμήσει να παραιτηθεί με σούση στη σεζόν. Διότι δεν αντέχουν να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς ρεπό, 10 και 12 ώρες τη μέρα και κάτω από συνθήκες διαβίωσης απαράδεκτες, στιβαγμένοι ακόμα και 20 άτομα σε ένα δωμάτιο ή ακόμα και σε αποθήκες, μέσα σε κοντέινερ χωρίς κλιματισμό. Γιατί τους χώρους φυσικά τους προορίζουν, που προορίζονταν στα ξενοδοχεία να διαμένουν οι εργαζόμενοι, τους νοικιάζουν και αυτούς στους τουρίστες την υψηλή σεζόν. Το πρόγραμμα τουρισμό, τουρισμός για όλους. Αυτή η κοροϊδία αποδεικνύεται πολύ φιδωλό για τις λαϊκές οικογένειες. Σε αντίθεση με τη γαλαντομία που δείχνει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση στις μεγαλοεπιχειρήσεις του κλάδου, με διευκολύνσεις, κανταλώδη προνόμια, χρηματοδοτήσεις, με αντεργατικές ανατροπές. Η ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, λοιπόν, που επαγγέλλεται η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αφήνουν απ' έξω τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από αυτό τον πιο ακριβό, κατά τα άλλα, πράσινο, διαφοροποιημένο και αποκεντρωμένο τουρισμό. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό βιώνουν διαρκώς την πιο άγρια εκμετάλλευση για τα κέρδη των ομίλων. Εδώ δεν μπορούν να πάρουν ούτε μία μικρή ανάσα διακοπών. Οι αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες που λειτουργούν γύρω από τις μεγάλες επιχειρήσεις να συνθλίβονται, ενώ την ίδια στιγμή οι μεγάλοι να απολαμβάνουν ολοένα και περισσότερα προνόμια και ζεστό χρήμα. Αυτός ο τουρισμός της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως επαγγέλλεται η κυβέρνηση, συγκεντρώνει την πίτα, όπως και τη γη, με την αλλαγή χρήσης, ακόμα και έφορων γεωργικών περιοχών, στο όνομα του αγροτουρισμού, του υνοτουρισμού και ούτω καθεξής, σε όλο και λιγότερα χέρια. Στρώνει το έδαφος για επενδύσεις σε νέα περιεχόμενα τουριστικού προϊόντος, όπως ναυάγια, μνημεία, προστατευόμενα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα και περιοχές που βρίσκονται σε δίκτυο Natura 2000, κατά δυτικά πάρκα, ακόμα και νησιωτικά συμπλέγματα, δέλτα ποταμών. Ενώ τους εργαζόμενους τους αντιμετωπίζει ως ένα φθηνό εργατικό δυναμικό. Εξασφαλίζει το απαραίτητο ελκυστικό νομοθετικό οπλοστάσιο στους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού, μετατρέποντας παραλίες, βουνά, δάση, ποτάμια, ιαματικές πηγές και αρχαιολογικούς θησαυρούς σε χρυσοφόρα πεδία δράσης, ώστε να βρίσκουν κερδοφόρα διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαια. Το θαύμα λοιπόν από την ανάπτυξη του τουρισμού δεν είναι τελικά για όλους. Αντίθετα, η ίδια η πραγματικότητα δείχνει ξεκάθαρα το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από τον πλέον εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Για να μην πάμε στα πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές,
και οι εργαζόμενοι στα δημόσια ΙΕΠ τουριστικών επαγγελμάτων που φανερώνουν την πλήρη εγκατάλειψη από την πλευρά της πολιτείας, όχι μόνο δεν δίνουν λύσεις, αντίθετα απαξιώνει πλήρως τις ανάγκες των σχολών, των σπουδαστών, δημιουργώντας συνθήκες αποκλεισμού από την εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλούς τρόπους, έως και την παράδοση αυτών των σχολών στα ιδιωτικά συμφέροντα, στα ξενοδοχειακά συμφέροντα. Για το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, που προβλέπει τροποποιήσεις του άρθρου 68 του νόμου 4875 του 2021 αναφορικά με τα μέτρα προστασίας ναυαγίου Ζακύνθου. Κατά τη γνώμη μας, δεν αλλάζει σε τίποτα η βασική του στόχευση. Η τροποποίηση αφορά την κατάργηση της Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του ναυαγίου Ζακύνθου. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τότε το 2021, κατά τη συζήτηση εδώ στη Βουλή, είχαμε ζητήσει να αποσυρθεί η διάταξη. Η ουσία είναι με ή χωρίς την Επιτροπή Πρότυπη Τουριστική Αξιοποίηση, οι διατάξεις του νόμου συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερη αύξηση των συντελεστών δόμησης, την διάνοιξη δρόμων και κατασκευή άλλων έργων μέσα στο δάφος, αποσύνθετα τουριστικά καταλήματα, την παραχώρηση χρήσης αγιαλών και παραλιών, με απαλουτρίωση της έκτασης και χαρακτηρισμό της ως κοινόχρηστου χώρου σε πρώτο στάδιο. Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, εν όψη και των συνεχώς μεταβαλλόμενων τάσεων τουρισμού, δεν παρουσιάζει πλέον καμιά προστιθέμενη αξία για ενίσχυση του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πιστέψουμε του λόγου του αληθές. Προφανώς η Επιτροπή δεν εξυπηρετεί πλέον τις όποιες επενδυτικές δραστηριότητες επιχειρηματικών ομίλων και επιλέγονται άλλοι τρόποι για την επιτάχυνση αυτών των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Για το άρθρο 12 που προβλέπει την κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, που κάνει μια προσθήκη στο νόμο 4875 του 2021, και εδώ είχαμε εκφράσει ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το 2021 όταν συζητιόταν το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για τις Ιαματικές Πηγές Ελλάδας. Είχαμε πει ότι η σύσταση ανώνυμης εταιρείας έχει στόχο να παραδώσει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού προς αξιοποίηση, εκτός από δασικές και ορεινές εκτάσεις, παραλίες κλπ. Ακόμα και τις ιαματικές πηγές της χώρας, εμπλέκοντας και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και είχαμε ζητήσει την άμεση απόρριψη και αυτής της διάταξης. Η παρούσα ρύθμιση προβλέπει τη λύση, την εκαθάριση της Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ. Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, δεν απέδωσε τα προσδοκούμενα αποτελέσματα και μπορεί το αντικείμενό της να καλυφθεί, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, στο πλαίσιο των οργανικών μονάδων του Υπουργείου του Τουρισμού, όπως προβλέπει και το σχετικό προεδρικό διάταγμα 127 του 2017. Δεν αλλάζει όμως, κατά τη γνώμη μας, τη βασική στόχευση, που είναι η επιχειρηματική εκμετάλλευση ή η παραχώρησή τους για την βέλτιστη αξιοποίησή τους, όπως λέει. Προφανώς η κυβέρνηση επιλέγει τη μέθοδο της απευθείας εποπτείας, της παραπέρα εμπορευματοποίησης πηγής, των ιαματικών πηγών, των θερέτρων και τη διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου πιο ευνοϊκού, πιο γρήγορου, χωρίς εμπόδια για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, επιφυλασσόμαστε για την τελική στάση του ΚΚΕ απέναντι στο νομοσχέδιο σε άλλη συνεδρίαση ή στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ.